μέχρι να πάει 12. Να πω δύο λόγια. Και νομίζω ότι αυτές τις ώρες μιλάει όλη η ακολουθία μόνη της, μιλάει ο Θεός, μιλάει ο ουρανός, διότι σε κάθε λειτουργία συναντιέται και ακουπάει και ενώνεται και συνυπάρχει ο ουρανός και η γη. Και τι ωραία που τα έχει φτιάξει η Εκκλησία μας, που αν αφήναμε την καρδιά μας να τα καταλάβει, θα είχαμε κάθε μέρα Πάσχα. Και όσες μεγάλες Πέμπτες και αν παλεύαμε, και όσο Γολγοθά και αν ανεβαίναμε, θα ξέραμε ότι στο βάθος σύντομα υπάρχει η Ανάσταση. Γιατί για το Θεό όλα είναι εύκολα. Όλα, μωρέ, εύκολα είναι. Δεν Του τα δίνουμε όμως. Τα κρατάμε να τα παλεύουμε με τον εαυτό μας. Και τότε γελάει ο Θεός και περιμένει πότε θα Τον κοιτάξουμε, πότε θα Του ζητήσουμε, πότε θα Του μιλήσουμε και, και να είμαστε σίγουροι ότι θα μας ακούσει και ότι είναι εκεί. Έχει βάλει και αστηρματιστές, όπως έλεγε ο κύριος Παΐσιος. Αυτοί που μεταφέρουν, που παίρνουν τα μηνύματα και τα μεταφέρουν τα μηνύματα. Ποιοι είναι αυτοί, οι αστηρματιστές, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, οι Προφήτες, οι Απόστολοι. Όλοι περιμένουν να τους μιλήσουμε. Όλοι περιμένουν να τους δούμε. Όλοι περιμένουν να τους πούμε και να τους ζητήσουμε κάτι. Και να το πάνε στο Θεό και να μας το φέρουν πίσω. Και δεν έφτανε ότι έβαλε όλους τους Αγίους και όλους τους Αγγέλους εκεί να είναι για μας. Δεν Τον έφτανε το Θεό αυτό. Άφησε στη γη και τους ιερείς και όλους τους πιστούς να νοιάζονται ο ένας τον άλλον. Και επειδή σήμερα έχουμε γιορτή για τον Νικολάκη μας το διάκονο, ο οποίος κλείνει ένα χρόνο διακονίας από τότε που ήταν λαϊκός και τον πήραμε και τον κάναμε διάκονο του Θεού και τον βάλαμε στον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης που είναι του διακόνου και τον χαιρόμαστε και τον απολαμβάνουμε και τον ευχαριστιόμαστε διότι του έχει δώσει και έκτακτα χαρίσματα ο Θεός να έχει και ωραία φωνή και ωραία ψυχή και ωραία όψη. Όλα τα ωραία στον Νικολάκη θα έδωσε. Εμάς μας έδωσε περισσεύματα, Αντωνάκη μου. Αλλά και σε σένα έδωσε χαρίσματα. Και να χαίρεστε ο ένας τον άλλον όταν λειτουργούμαστε. Ο ιερέας λοιπόν και ο διάκονος είναι και αυτός με την εντολή του Θεού να παλεύει για όλους μας. Τι λέει το Ευαγγέλιο για τους ποιμένες? Ο ποιμήν ο καλός, λέει, την ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Αυτός ο τζοπάνος, λέει, που είναι καλός, δίνει την ψυχή του και τη ζωή του ολόκληρη για τα πρόβατα. Και γινώσκει τα αιμά πρόβατα, γνωρίζει τα πρόβατά του και γινώσκεται υπό των ημών προβάτων από τα πρόβατά του. Και καλεί, λέει, το κάθε προβατάκι με το όνομά του. Αυτός, λέει, ο ποιμήν ο καλός, διαφέρει από εκείνον τον μισθωτό ποιμένα,
ο οποίος δεν τον νοιάζει, δεν τον βλέπει δικό του το κοπάδι και βλέπει, λέει, τον λύκο ερχόμενο και φεύγει και αφήνει τα πρόβατα. Ενώ ο καλός, ο ποιμένας, θυσιάζεται για τα πρόβατα. Και κάθε φορά που σκέφτομαι αυτά, θυμάμαι έναν τσοπάνο στον τόπο μου, ο οποίος απέθανε με τα πρόβατά του. Είχε χιονίσει πολύ και την ώρα που έφερνε το κοπάδι, που εμείς είχαμε 5, 10, 20 κάθε οικογένεια και μαζεύονταν αρκετά και τα έπαιρνε ο τζομπάνος και πήγαινε ο καημένος και τα βοσκούσε. Ο παππούς λοιπόν, ο Βασίλης Λεβέντης άνθρωπος, τον ακούω πάντα μες στα αυτιά μου να φωνάζει, «Κυρά Ριστούλα, δες, πρέπει να σου λείπουν δυο εσένα». «Κυρά Πανάγιο, δίπλα να τις λείπουν τρία, στην άλλη να λείπουν ένα». Καμιά δεκαπενταριά λοιπόν δεν ακολούθησαν το κοπάδι στην επιστροφή. Παίρνει το φαναράκι, «Θα πάω να τα βρω». Όλες οι γυναίκες του φώναζαν, «Πού θα πας μες στη χιονοθύελλα». «Όχι, δεν τα αφήνω τα προβατάκια». Έφυγε, όλη τη νύχτα τον περιμέναμε, δεν γύρισε και το πρωί που έφεξε ο Θεός και είχε σταματήσει το χιόνι, αλλά είχε γίνει κάμποσο το χιόνι, πήγαμε όλοι να ψάξουμε, να βρούμε. Φώναξαν από μακριά που μας άκουσαν τα ζωντανά. Πήγαμε εκεί και τον βρήκαμε ανάμεσα στα προβατάκια του, να είχε παγώσει, να είχε κρυώσει, να είχε αφήσει την ψυχή του. Και μοιάζει ακριβώς με αυτό που λέει ο Θεός, ότι ο ποιμένας, και εδώ ποιος είναι ο ποιμένας, ποιος είναι ο τζομπάνος, ποια είναι τα πρόβατα. Τζομπάνος είναι ο παπάς και προβατάκια καλά είστε όλοι εσείς. Και ένα να λείπει, λέει, από το μαντρί, τρέχει ο τζομπάνος να πάει να το βρει και να το φέρει πίσω. Και όταν, λέει, ήθελε να δώσει, να τον κάνει Απόστολο, τον Απόστολο Πέτρο ο Θεός, τι τον ρώτησε? «Πέτρε, αγαπάς με πλοίον τούτον, μ' αγαπάς περισσότερο από όλους». Πόσο τρυφερά μιλάει ο Χριστός, που θέλει την αγάπη μας. «Ναι, Κύριε, σε αγαπάω, ποίμενε τα πρόβατά μου». Και τον ξαναρωτάει δεύτερη και τον ξαναρωτάει τρίτη, για να του θυμίσει ότι κάποια στιγμή τρεις φορές τον αρνήθηκε. «Βός και τα αρνία μου», του λέει στο τέλος, «ποίμενε τα πρόβατά μου». Νικολάκη μου καλέ, αυτό καλείσαι να κάνεις και εσύ σε όλη σου τη ζωή. Όχι μόνο να τραγουδάς το Θεό με την υπέροχη φωνή σου, όχι μόνο να λειτουργάς στο Θεό, αλλά και να ποιμένεις αυτά τα πρόβατα που θα σου δώσει ο Θεός. Κι αν είναι λίγα τα πρόβατα και αν είναι μικρό το χωριό, τότε να δοξάζεις το Θεό. Πήγε και τελειώνω μία παρέα στο Γεροπαΐσιο και ήταν και ένας παπάς από τα μέρη μας εκεί, από την Κόνιτσα, το ξέρω, Λεβέντης και απλούς, ταπεινός άνθρωπος, αγαθός ο Παπαλάμβρος. «Γέροντα», του λέει, «είμαι στενοχωρημένος, μωρέ». Λέει, «Γιατί, παιδί μου?» «Γιατί έχω μικρό χωριό». «Μικρό χωριό», του λέει, «πόσους ανθρώπους έχεις?» «Καμιά 25αριά, γέροντα». «Πω, πω», του λέει, «τι τυχερός που είσαι». Και ένας άλλος παπάς που ήταν δίπλα, του λέει, «γιατί, γέροντα, που έχει λίγους?» «Ναι, βρε, παιδί μου, αυτός», λέει, «είναι τυχερός.
αν τους πάρει έναν έναν και τους βοηθήσει, θα τους βάλει όλους στον παράδεισο. Και μετά θα του πει ο Θεός, αφού τους έβαλες όλους, μπες και εσύ τώρα μέσα στον παράδεισο. Αλίμονο, λέει, οι παπάδες που έχουν χιλιάδες κόσμο, πού να τους προλάβουν όλους, να τους φτιάξουν, να τους σπρώξουν και να τους βάλουν όλους στον παράδεισο. Έτσι ηρεμεί και το δικό μου μυαλό που λέω, α, 15 μου έδωσε ο Θεός και 15 στ' άλλο το χωριό, 30. Και 15 εσείς οι υπόλοιποι, 45. Καλό νούμερο. Και είδατε σήμερα, οι περισσότεροι φοβήθηκαν και ευτυχώς υπήρξε η Καλαμωτό και το Ζαγκλιβέρι. Τι τυχερός που είμαι που σας έχω και σας. Να είστε λοιπόν καλά όλοι και να αφαιθούμε λίγο στο Θεό. Λίγο, και ο Θεός θα το κάνει πολύ.